προσπαθούν πολλοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να υπολογίσουν τα τέλη κυκλοφορίας που θα κληθούν να πληρώσουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου για το όχημά τους μετά τις αλλαγές που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι το 1999 ένα άτος, χιλιοκυβικά, 105 ευρώ. Έτσι, για τα αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας μέχρι το 2010 και κυβικά εκατοστά από 1358 μέχρι 1548, οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν 240 ευρώ. Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε το τέλος δακτυλίου 60 ευρώ που σκέφτεται να επιβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών για ένα όχημα δεκαετίας, τότε συνολικά τα τέλη αυξάνονται στα 300 ευρώ. Θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά για αυτό το φόρο στο δακτύλιο που θέλει να πει σχετικά με την παλαιότητα των αυτοκινήτων. Υπάρχουν αυτοκίνητα που εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες των πολιτών, οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν την δυνατότητα όχι να αντικαταστήσουν το παλιό αυτοκίνητο, αλλά να το επισκευάσουν κιόλας. Όμως τα σχέδια του Υπουργείου είναι να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας και όσα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η-1η του 2010. Σήμερα δεν καταβάλουν τέλη τα αυτοκίνητα που εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα έως 100 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Εξετάζεται λοιπόν η μείωση του ορίου των 99 γραμμαρίων να πάει στα 80 γραμμάρια. Τότε 50.000 ιδιοκτήτες θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το 2016 περίπου 50 ευρώ ανά όχημα. Είναι 2015 τα αυτοκίνητα. Τελικά στον ίδιο παρανομαστή. Όλοι πρέπει να πληρώσουμε γιατί έχουμε έρθει σε αυτή την κατάσταση που έχουμε έρθει εδώ και τόσα χρόνια. Οι προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι για τα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προβλέπουν επίσης αύξηση στους συντελεστές 10 έως 50% για οχήματα άνω των 1.800 κυβικών. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν περίπου 410.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Εάν μειωθεί, θα εισπράξουν περισσότερα. Εάν δεν μειωθεί, δεν θα εισπράξουν περισσότερα. Και για όσους οδηγούς σκέφτονται να καταθέσουν τις πινακίδες τους προκειμένου να γλιτώσουν τα αυξημένα τέλη, υπάρχει και άλλο εφάνταστο σενάριο. Το τέλος ακινησίας. Οι ιδιοκτήτες θα πληρώνουν ένα ποσό το οποίο δεν έχει ακόμη επακριβώς καθοριστεί. Με αυτόν τον τρόπο, το Υπουργείο ευελπιστεί ότι θα μειώσει το κύμα καταθέσεων πινακίδων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.